σήμερα επιλέγουμε να το λέμε προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η βασική, το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αυτό που λέμε πολιτική συνοχής. Περιτεύει να πω τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής τις προηγούμενες σχεδόν 4 δεκαετίες. Χρήσιμα έργα υποδομών, χρηματοδότηση φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων, βελτίωση και αναβάθμιση των κοινωνικών δομών της χώρας. Μια σειρά έργων που βοήθησαν ώστε η Ελλάδα σήμερα να έχει μια διαφορετική, πολύ καλύτερη εικόνα. Μπροστά μας βεβαίως έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση. Όχι μόνο την πρόκληση του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι γνωστό το πόσοι πολλοί πόροι θα εισρέψουν στην ελληνική οικονομία, αλλά μαζί και την καινούργια προγραμματική περίοδο του 2021-2027, τη νέα πολιτική συμμετοχή, τα νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν εξίσου σημαντικό χρηματοδοτικό βάρος. Μαζί ας συνδυαστούν αυτά τα δύο διαφορετικά ταμεία, την πολιτική συνοχή στα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργούν ένα, θα μου πρέπει να πω, χρηματοδοτικό υπερόπλο, που δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση στην πραγματικότητα να βρούμε αρκετά όρημα έργα, αρκετά σημαντικά έργα και δράσεις, προκειμένου να τα αντιστοιχίσουμε με τους πολλούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι και το βασικό ζήτημα το οποίο συζητούμε σήμερα με την Περιφέρεια του Ιωνίου Νήσων, τη Διαχειριστική Αρχή και την κυρία Περιφερειάρχη. Προφανώς πριν φτάσουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, έχουμε να εξετάσουμε το ζήτημα της υλοποίησης τρέχοντας περίοδου. Εδώ θα πρέπει να πω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία, αλλά και για τα καλά αποτελέσματα, γιατί πρέπει να πω ότι όπου υπάρχει καλή συνεργασία, τις περισσότερες φορές ακολουθούν και καλά αποτελέσματα. Και αυτή είναι η σύντομη ιστορία της συνεργασίας μας με την Περιφέρεια. Και από εδώ πρέπει να ευχαριστήσω την αγαπητή Ρόδη. Από εκεί και πέρα, έχουμε την πρόκληση, όπως είπαμε, να βρούμε τη γέφυρα ανάμεσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και την επόμενη. Δουλεύουμε πολύ καλά από κοινού. Η καινούργια προγραμματική περίοδος χρηκοδοτεί, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, την Περιφέρεια με αυξημένους πόρους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο κατά 35%. Θα ξεπεράσουμε τα 270 εκατομμύρια ευρώ από τα 200 εκατομμύρια που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο, ξεκινάμε με μια πολύ καλή μαγιά όριμων έργων. Κάτι από αυτά μεταφέρονται από την τρέχουσα περίοδο. Αυτό δουλεύουμε τώρα. Και θα εμπλουτιστεί βεβαίως αυτή η δεξαμενή όριμων έργων. Σε αυτό θα βοηθήσει και η κυβέρνηση με μια σειρά ενεργειών που κάνει για την ορίμαση των έργων, με κυριότερη την πρόσφατη θεσμοθέτηση, την τροποποίηση του περίφημου νόμου 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, που αρκετές φορές μας ταλαιπώρησε στο παρελθόν, και μαζί με μια σειρά άλλων ενεργειών διαχειριστικού περισσότερο χαρακτήρα και κυρίως ενός νέου προγράμματος τεχνικής βοήθειας, με το οποίο θα επιχειρήσουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα των δικαιούχων της αυτοδιοίκησης να υλοποιούν σύνθετα έργα, νομίζω ότι